Εμείς όμως έχουμε τον δικό μας στάρ, τον δικό μας άνθρωπο, τον Σάκη Ρουβά, με τον οποίο και θα συνδεθούμε αμέσως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, για αυτή τη σύνδεση. Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρθηκα στο δικό μας άνθρωπο, γιατί είσαι ένας δικός μας άνθρωπος για κάθε ελληνικό σπίτι και έχει σημασία να μας πεις τι κάνεις αυτές τις μέρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ, πολύ χαίρομαι που μαζί σου. Είμαστε μέσα στο σπίτι. Είστε σπίτι. Όπως όλος ο κόσμος. Με τα παιδιά, με την Κάτια, προσπαθούμε να βρούμε έναν τελείως διαφορετικό ρυθμό. Καταλαβαίνετε ότι με τέσσερα παιδιά μέσα στο σπίτι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Θέλω με τόση ενέργεια που έχουν τα παιδιά. Οι συνάδελφοι εδώ, όταν αποφασίστηκε και συμφωνήσαμε να βγει στο δελτίο, όλοι θέλουν να σου απευθύνω το ίδιο μήνυμα. Πώς την παλεύεις με τόσα παιδιά μέσα στο σπίτι? Πρέπει να γίνεσαι δημιουργικός. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ ωραία ευκαιρία για όλους μας. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Να έρθω ακόμα πιο κοντά με τα παιδιά μου. Δηλαδή, το ότι θα βρούμε επιτραπέζια παιχνίδια να παίξουμε μαζί. Θα έχουμε πιο πολλή ώρα και χρόνο να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Ξέρετε, ένα μεγάλο κενό το οποίο πολλές φορές δημιουργείται λόγω των υποχρεώσεων, λόγω της καθημερινότητας. Η δικιά μου δουλειά είναι αρκετά απαιτητική. Πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα κυρίως που τα παιδιά είναι στο σπίτι, εγώ κοιμόμουν γιατί επέστρεφα 6-7 ώρα το πρωί στο σπίτι. Δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο τώρα και ίσως είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ανακτήσουμε ένα χαμένο έδαφος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας ρωτάνε τι κάνεις, τρέχω, απαντάμε οι περισσότεροι. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Είναι ελάχιστος ο χρόνος και αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αφοσιωθούμε λίγο στους δικούς μας ανθρώπους, στα παιδιά μας, στους συντρόφους μας, συνολικά στην οικογένειά μας, αλλά και να ανακαλύψουμε νέα πράγματα για αυτούς. Διότι είμαι σίγουρη ότι και εσύ, Σάκη, στις λίγες μέρες που είμαστε σε καραντίνα, θα έχεις ανακαλύψει πράγματα για τα παιδιά σου, για τις δυνατότητές τους, για πράγματα που τους αρέσουν, που ίσως να μην τα ήξερες μέχρι τώρα. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πώς αυτός ο ιός, ο οποίος μας έχει απομακρύνει με έναν τρόπο όλους, μας έχει όμως φέρει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, την ανάγκη να είμαστε ακόμα πιο κοντά. Και έχουμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας για τον άλλον. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε κοντά οι άνθρωποι. Πόσο σημασία έχει για εμάς να ακουμπάμε ένας τον άλλον. Να αισθανόμαστε ο ένας τον άλλο κοντά. Αυτές τις μέρες το ανακαλύπτουμε πολύ πιο έντονα. Mm-hmm. Δεν λέω ότι καλώς ήρθε ο κορονοϊός, αλλά ίσως υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να διδαχτούμε από αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να βγάλουμε το θετικό μέσα, μπας περιπτώσει, από τη δυσκολία την οποία ζούμε. Διότι προφανώς το να είσαι κλεισμένος μέσα σε τέσσερις τοίχους είναι κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο. Και είναι και ακόμη πιο δυσάρεστο και σοκαριστικό, θα έλεγα, για ανθρώπους όπως εσύ, για παράδειγμα, που έχεις και μια πολύ έντονη επαγγελματική ζωή, μια έντονη κοινωνική ζωή. Δεν είναι απλό πράγμα. Σε είδαμε και να μαγειρεύεις κάπου. Στα αλήθεια, μαγείρευες? Είμαι πολύ καλός μαγειρές. Α, μάλιστα. Ήμουν τυχερός γιατί και η γιαγιά μου που την έχασα πριν από λίγες μέρες. Α, συγχαρητήρια. Και η γιαγιά μου έχει μάθει να μαγειρεύω, αλλά και η μητέρα μου είναι εξαιρετική μαγείρεσα και μου έχει μάθει πολύ ωραία φαγητά και προσπαθώ να τα βάλω σε εφαρμογή τώρα που είμαι στο σπίτι. Ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα από τα οποία είχαμε αφήσει μέσα στο ρυθμό της ζωής μας, των δραστηριοτήτων μας, των υποχρεώσεων μας, της δουλειάς. Mm-hmm. Ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα. Εσύ έχεις και το προνόμιο να μένεις σε μια περιοχή που υπάρχει και ελεύθερος χώρος, υπάρχει και βουνό, υπάρχουν δέντρα. Βγαίνετε λίγο να πάρετε και μια ανάσα εκεί στο βουνό. Τα οποία δυστυχώς κάηκαν με τη μεγάλη πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος χώρος. Είναι αλήθεια. Δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα. Άλλο να είσαι στην πόλη, σε ένα διαμέρισμα, άλλο να είσαι σε ένα χώρο, εν πάση περιπτώσει, που μπορείς να περπατήσεις λίγο και να μην συναντήσεις άνθρωπο σε ακτίνα χιλιόμετρων. Είναι αλήθεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο μπορέσουμε
να βγούμε έστω και στο μπαλκόνι μας και στη βεράντα μας, να πάρουμε ήλιο, να νιώσουμε τη ζεστασιά του ήλιου, να δούμε φως, είναι πολύ σημαντικό και για την υγεία μας. Νομίζω ότι το περιγράφουν αυτό και οι γιατροί, αλλά και για την ψυχολογία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Στα παιδιά τι έχετε πει? Υπάρχουν πολλοί γονείς σε αυτή την περίοδο που έχουν μια δυσκολία και να περιγράψουν στα παιδιά τους τι ακριβώς συμβαίνει και να τους πείσουν, να τα πείσουν στα αλήθεια για τον κίνδυνο ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω. Και πώς το παίρνουν, το αποδέχονται? Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να παγιδεύσεις παιδιά μέσα σε τέσσερις τοίχους. Είτε είναι μικρό το σπίτι, είτε είναι μεγάλο το σπίτι. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Η ενέργεια που έχουν τα παιδιά είναι πολλαπλάσια της δικής μας. Δεν είναι εύκολο να τα πείσεις ότι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε μέσα στο σπίτι. Ακόμα και να το καταλάβουν, ο οργανισμός δεν το αποδέχεται εύκολα. Δεν είναι εύκολο. Όμως τα παιδιά είναι πλήρως ενημερωμένα από την αρχή. Ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Mm-hmm. Εννοείται ότι και από το σχολείο. Τις πρώτες μέρες που το σχολείο ήταν ανοιχτό, είχαμε αρχίσει και ενημερώναμε mm-hmm. πόσο πολύ σχολαστικά πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, πόσο πρέπει να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Τώρα είναι πλήρως ενημερωμένα τα παιδιά, καταλαβαίνουν, παρακολουθούν, ξέρουν τι συμβαίνει. Είναι και ο μόνος τρόπος mm-hmm. να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να συμφωνήσουν. Στον εγκλισμό. Να συνενέσουν, να γίνει αποδεκτό ακριβώς. Σάκη, βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες και εδώ αλλά και στο εξωτερικό να κάνουν διαδικτυακές δράσεις εμψύχωσης των θαυμαστών τους, του κοινού τους. Έχεις τίποτα τέτοιο στο μυαλό σου? Βλέποντας και τα βιντεάκια που παρουσιάσατε πριν από λίγο, ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία αυτή η... Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, η τεχνολογία με έναν τρόπο μας έχει φέρει πιο κοντά mm-hmm. σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και σίγουρα είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος. Για να μπορέσουμε να χρειαζόμαστε επικοινωνία οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις τώρα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που σε βλέπουν και όλοι μοιραζόμαστε την ίδια κατάσταση, την ίδια δυσκολία αυτή την περίοδο? Εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που ακούει αυτή τη στιγμή ότι είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο εκτός από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που εργάζονται όπως είσαι εσύ. Mm-hmm. Όπως είναι όλοι αυτοί μέσα στο στούντιο, αλλά και στα νοσοκομεία και στα σούπερ μάρκετ. Και στα delivery και παντού. Και ναι. Παντού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ρισκάνουν έναν τρόπο τη ζωή τους για να είμαστε εμείς μέσα στο σπίτι ασφαλείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους Έλληνες που έχουν... με έναν τρόπο υπακούσει, προσαρμοστεί, συνενέσει στις οδηγίες τις κυβερνητικές, στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν πολύ γρήγορα τα κλαστικά και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στο νούμερο 44 σε απόλυτο αριθμό κρουσμάτων, στο νούμερο 25 με συγχωρείς, αλλά στο νούμερο 44 ή 45 κρούσμα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Mm. Άρα τα έχουμε πάει κάτι εξαιρετικά με τους εμείς. Μακάρι έτσι καλά. Να συνεχίσουμε. Θέλω να πω ότι είναι στο χέρι μας απολύτως ποια έκβαση θα πάρει αυτή η ιστορία. Είναι απολύτως στο χέρι μας. Αν θέλουμε, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Αν μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Να μείνουμε σπίτι, λοιπόν. Είναι στο χέρι μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Και να ευχηθώ καλή δύναμη και στη δική σου οικογένεια, στις οικογένειες όλων των Ελλήνων. Να είσαι καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια. Συνέχεια, λοιπόν, στο...